Τετραπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση, επταπλή απόπειρα ανθρωποκτονία και παράνομη οπλοκατοχή είναι οι κατηγορίε για το 17χρονο δράστη του Μακελιού στη μικρή πόλη Λαλό, στον Καναδά. Οι αρχέ δεν δίνουν στη δημοσιότητα το όνομά του επειδή προστατεύεται από το νόμο για του ανηλίκου. Στο σχολείο που σκότωσε δύο από τα θύματα του και πυροβόλησε τραυματίζοντα άλλα επτά, συγγενεί και φίλοι άναψαν μερικά κεριά. Μόλι σκότωσα δύο άτομα, ετοιμάζομαι να σκοτώσω στο σχολείο. Ήταν το ανατριχιαστικό μήνυμα που είχε στείλει στα μέσα κοινωνική δικτύωση ο 17χρονος πριν ξεκινήσει να σκορπά το θάνατο και τον δρόμο στο σχολείο. Νωρίτερα, είχε δολοφονήσει μέσα στο σπίτι του δύο αδέλφια. Τον 13χρονο Ντρέιντεν Φοντέιν και τον 17χρονο Ντέιν Φοντέιν. Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα. Στι αρχέ τη εβδομάδα θα παρουσιαστεί ενώπιον τη δικαιοσύνη για να το απαγγελθούν επίσημα οι κατηγορίε και να απολογηθεί.